Έχετε τις, σήμερα ένα πόλεμο. Έχει ανοίξει ένας πόλεμος, ανακοινώσαμε τη Νέα Δημοκρατία. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως καταρχάς, γιατί για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό. Εσείς, ποια είναι η απάντησή σας ως προς το περιστατικό, ως προς το ίδιο το περιστατικό. Και θα σας μιλήσω πολύ ειλικρινά. Ναι, ναι. Το πάμε συνήθως, δεν μας έχει συνηθίσει σε πορείες. Να καταλήγουν τέλος πάντων σε περιστατικά που έχουν και φυσική βία. Τουλάχιστον εγώ όσα χρόνια παρακολουθώ και ο Γιώργος πολύ περισσότερα από μένα, είναι μια εικόνα που δεν είναι συνηθισμένη από εσάς. Βγαίνει λοιπόν αυτό το περιστατικό, βγαίνει στα μέσα ότι πρόκειται για μέλος σας. Εγώ δεν θέλω να πω ότι είμαι απολύτως αντίθετη στα λαϊκά δικαστήρια. Με ενοχλεί πάρα πολύ το λαϊκό δικαστήριο. Δεν μπορεί απλώς να μας πει ο κύριος Παπαναστάσης. Αν μπορείτε εσείς. Ποια είναι, τι εικόνα έχετε. Μην μείνετε στο όνομα του ανθρώπου. Όχι, δεν έχει σημασία αυτό. Ναι, ίσως εμάς δεν μας αφορά. Εδώ αφορά τις αρχές σαν... Δύο λόγια θα πω, αλλά δεν είναι αυτό το σημαντικό. Το σημαντικό ποιο είναι. Ότι την ημέρα της, που βρίσκονται εδώ ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, το Σάββατο, δεκάδες χιλιάδες κόσμου συγκεντρώθηκαν στο Σύνταγμα, διαδήλωσαν την αντίθεσή τους σε αυτή την επίσκεψη για συγκεκριμένους λόγους που τους εκφράζει το Κομμουνιστικό Κόμμα, ότι αυτή η συμφωνία, η επέκταση της στρατιωτικής συμφωνίας, όπως έχει επικρατήσει να λέγεται με τις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι μια συμφωνία η οποία αυξάνει τους κινδύνους δραματικά για τον ελληνικό λαό, επεκτείνοντας τις βάσεις στη Λάρισα, στην Αλεξανδρούπολη, επεκτείνοντας τη βάση της Σούδας κτλ. Βλέπετε όμως ότι έχει ανοίξει μια συζήτηση. Ναι, ναι, βεβαίως. Όσον αφορά τώρα το περιστατικό, το οποίο αν θέλετε εστιάζονταν και η ερώτησή σας. Αυτή η συγκέντρωση στο Σύνταγμα εξελίχθηκε σε μια πραγματικά ειρηνική πορεία, η οποία από το Σύνταγμα όδευε προς την Αμερικάνικη Πρεσβεία. Στο ύψος του αγάλματος του Τρούμαν, σε μια συγκέντρωση στην οποία συμμετείχαν άνθρωποι κάθε ηλικίας, πάρα πολύ ηλικιωμένοι, νεολαία, οικογένειες με τα παιδιά τους, ξαφνικά δέχθηκε στο τμήμα εκείνο που βρίσκονταν το άγαλμα του Τρούμαν μια απρόκλητη επίθεση από αστυνομικούς, οι οποίοι βρίσκονται εκεί πέρα. Δεν ήταν η επίθεση. Ήταν απρόκλητη. Κάποιοι πετάξανε μπογιές στο άγαλμα. Δεν ήταν απρόκλητη. Τώρα να σας πω, απρόκλητη, όταν πετάς μπογιές στο άγαλμα, ναι, πώς δεν επεμβαίνουν τα ΜΑΤ στον κορμό της πορείας με σκοπό να τη διασπάσουν και να την αποπροσανατολίσουν. Αν θέλετε να σας πω εγώ, γιατί εκεί ήμουνα. Έτσι, αν θέλετε, υπερασπίζουν το άγαλμα του Τρούμαν, που δεν είχαμε και κανένα λόγο εμείς να το σεβαστούμε. Είναι γνωστό ποιος είναι ο Τρούμαν. Έριξε τις βόμβες σαν πρόεδρος της Αμερικής, Ναγκασάκι, Χιροσίμα, με δεκάδες χιλιάδες νεκρούς. Άρα δεν έχουμε και κανένα λόγο να τον συμβαστούμε. Ναι, του ρίξαμε μπουγιές. Του ρίξαμε μπουγιές. Ας το λέμε τώρα, γιατί μας ακούνε και νέοι άνθρωποι να ξέρουν και τι είναι αυτό. Το ξέρω, αλλά θα πάει έτσι σε ένα πεδίο που πραγματικά. Αυτό ήταν. Τίποτε περισσότερο. Και όταν λοιπόν επενέβησαν τα ΜΑΤ με σκοπό να διαλύσουν, να αποπροσανατολίσουν την πορεία, να μην πάει προς την Πρεσβεία, υπήρξε και αντίδραση. Αυτό ήταν. Πώς επενέβησαν τα ΜΑΤ, δηλαδή. Μισό λεπτά για να καταλάβω, διότι εδώ προκύπτει μια κλιμάκωση. Ότι τα ΜΑΤ επενέβησαν για να σας σταματήσουν από το να πετάτε μπογιές στο άγαλμα του Τρούμαν. Sorry, τα λέω λίγο απλοϊκά για να συνονιθούμε. Όχι, πολύ καλά. Και με ποιο τρόπο, πέταξαν χημικά, χτύπησαν, βεβαίως, τι συνέβη. Χημικά πέσανε. Να καταλάβω τη δική σας μέσα στον κορμό της πορείας. Και ήταν φυσιολογική η αντίδραση. Αυτό είναι τίποτε περισσότερο, τίποτε λιγότερο. Ωραία. Τώρα το ότι... Και φυσιολογική αντίδραση ήταν το ξύλο αυτό... Μα βέβαια, όταν πέφτουνε, πραγματικά προσπαθώ να σας το πω. Ήταν άμυνα, ακριβώς. Σκοπεύετε να καταγγείλετε... Κύριε Παπαναστάση μου... τώρα επειδή είστε σοβαρός άνθρωπος και έχουμε την Όχι ίδια ηλικία και στρατιωτικός και έχουμε παρακολουθήσει πορείες και πορείες. Άμυνα με την πλάτη του άνθρωπου που μπορούσε να του κόψει το, να του σπάσει το σβέρκο, δεν είναι. Με συγχωρείτε, δέστε τους αστακούς. Δέστε τους αστακούς αυτούς. Και από την άλλη μεριά δέστε έναν νέο ο οποίος οργισμένος. Ένα οργισμένος νέος ο οποίος χτυπάει έναν άλλον στον αυχένα. Εσείς βλέπετε. Θα ήταν πιο. Βλέπετε, απομονώνεται, συγγνώμη. Πώς απομονώνω. Απομονώνεται μια εικόνα. Μα δεν απομονώνω μια εικόνα. Απομονώνεται πραγματικά μια εικόνα. Λέω, σας το λέω με καλή προέλευση αυτό. Θέλω να πω κάτι. Εγώ έχω και το ξέρουν όλοι. Μια πολύ συγκεκριμένη στάση απέναντι σεβασμού στο ΚΚΕ και ποιο είναι και τι άγωνες έχει κάνει. Το ξέρουν όλοι αυτό. Από το Μίτσο Κουτσούμπα μέχρι τον τελευταίο. Λοιπόν, δεν θα ήταν πιο έντιμο και πιο ειλικρινές να απομονώνετε το παλικάρι αυτό
να λέγατε το καταδικάζουμε τη στάση του, γιατί αύριο αυτός μπορεί να κάνει κάτι άλλο πολύ χειρότερο. Όταν τον προστατεύετε, του δίνετε αυτού του είδους την προστασία, τον χτυπάτε στην πλάτη, τον επικροτείτε, το απονέμετε εύσημα γιατί είναι αγωνιστής. Δεν είναι αγωνιστής αυτός. Να σας απαντήσω. Αυτός είναι ένας ο οποίος πάει με πρόθεση αφήσει στον τόπο ένα παιδί που είναι στην ηλικία του. Να πεις ότι είναι ξαναλέω και πάλι, στην ηλικία του είναι και αυτός. Αυτός που έφαγε την κλωτσιά στον Αφιένα. Πραγματικά απομονώνεται μία φωτογραφία. Δεν μιλάει κανένας για τα γκλομπ που ανεβοκατεβαίνουν μέσα σε μια συγκέντρωση που ήταν οικογένειες με παιδιά. Γι' αυτό δεν μιλάει κανείς. Για τους αστακούς. Τους αστυνομικούς τους βλέπετε, να εδώ πέρα. Πείτε τη θέση σας. Μα γι' αυτό ακριβώς σας λέω, αλλά αυτή τη στιγμή προσπαθώ να εξηγήσω ότι δεν μπορούμε να απομονώσουμε μια εικόνα μέσα σε ένα στιγμιότυπο, μέσα σε μια γενική εικόνα, η οποία πραγματικά, αν τη βιώνατε εκεί πέρα, θα βλέπατε την βίαιη προσπάθεια της αστυνομίας να διαλύσει αυτή τη συγκέντρωση, να την αποπροσανατολίσει και να πάει αλλού. Βεβαίως και υπήρξε αντίδραση. Βεβαίως δεν το έχουμε. Αλλά συγγνώμη να τελειώσω. Δεν είναι τώρα και το σκεπτικό αυτό που καταλαβαίνω και τη θέση του κυρίου Παπαχρήστου. Δεν είναι το παιδιά σκεπτικό έχουμε, κύριε να χτυπήσουμε. Θα μπορούσε να είναι το δικό σας το παιδί ή το δικό μου ή του άλλου. Ξέρετε γιατί πάλευε αυτό το παιδί. Αυτό το παιδί λοιπόν. Για την πατρίδα του. Και αυτό το παιδί που έφαγε την καρατιά στο Σβέργο, κύριε Παπαναστάση. Παίρνει 800 ευρώ. Και είναι αυτή η δουλειά του. Και αυτό το παιδί, έδωσε πανελλήνιες για να μπει. Αυτό το παιδί δεν κατεβάζει τον κλόπ. Και θα περίμενα από το κόμμα να βγει. Είστε αξιωματικό. Εμεί μου λέτε τώρα. Οι ευθύνες λοιπόν δεν θα τις εστιάσω εγώ σε αυτό το παιδί. Το παιδί φταίει. Όχι. Τις ευθύνες εμείς τις εστιάζουμε στην κυβέρνηση, ούτε καν στη διοίκηση της αστυνομίας, στην κυβέρνηση η οποία δίνει αυτές τις εντολές. Εκεί είναι οι ευθύνες λοιπόν. Και ο αστυνομικός αυτός είναι ένας άνθρωπος εργαζόμενος. Δεν περιμένω να συμφωνήσουμε, αλλά. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και να τα θέσετε αυτά. Διότι εσείς κατεβαίνετε ένα ακόμα κοινοβουλευτικό. Βγάλαμε ανακοίνωση σχετική και ανακοίνωση και μάλιστα που το αποκαλύπτουμε θέμα, και τον ρόλο, τον χαβιεδίστικο ρόλο του δημοσιογράφου. Με συγχωρείτε, είστε και εσείς δημοσιογράφοι, θα το παραλείψω, ας πούμε, βουλευτού. Δεν τιμάει τον κλάδο σας. Δεν τιμάει τον κλάδο σας. Δεν τιμάει τον κλάδο σας και εσάς το να λέμε δημοσιογράφος. Ο Μπογδάνος, ο οποίος λειτουργήσε χαφιεδίστικα. Είναι βουλευτής. Παραβιάζοντας μάλιστα, κύριε Παπαχρήστο, και στους αστικούς νόμους περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Ο θυγόμενος κατά του Μπογδάνου. Δεν είναι αυτό, τώρα του κάνουμε κριτική. Και η κριτική είναι δημόσια, όπως δημόσια ήταν και η τοποθέτησή του. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Επειδή έχουμε δει ότι το ΚΚΕ μετά την αλλαγή στην πολιτική ηγεσία της χώρας δείχνει πια να επανέρχεται σε ρυθμούς προς ΣΥΡΙΖΑ. Δείχνει σαν να έχει βρει δηλαδή ένα βηματισμό που είχε σε προηγούμενες κυβερνήσεις. Αυτό αφορά και στη ΓΕΣΕΕ, αυτό αφορά τις κινητοποιήσεις του ΠΑΜΕ της συνεχής. Αυτό το πράγμα θα συνεχιστεί και με τι αντικείμενο πια. Θα μου επιτρέψετε δύο λόγια πάνω στην τοποθέτησή σας. Όχι, δεν είναι ακριβώς έτσι. Η πρακτική και η πολιτική του Κομμουνιστικού Κόμματος είναι η ίδια που ήταν και επί ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίως, αν βλέπετε εσείς μία αλλαγή, ας πούμε, αν θέλετε, σε μεγαλύτερη ένταση όσον αφορά την πρακτική του, έχει σχέση και με την ένταση στην αντίδραση της κυβερνητικής πολιτικής της ίδιας, η οποία συνεχίζει να είναι και η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ σε πάρα πολλά πράγματα. Δεν είναι τυχαίο από τα 8 νομοσχέδια που κατατέθηκαν, τα 5 τα έχει ψηφίσει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λοιπόν. Εμείς συνεχίζουμε δηλαδή, θεωρείτε συνέχεια της πολιτικής. Βεβαίως.